Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα, 5η 2 Μαρτίου 2023, δεν θα ανεβεί κανονικό βίντεο, αλλά την ώρα που ανεβαίνει το βίντεο, στις 5, θα κάνουμε ένα live εδώ στο κανάλι, φυσικά, για να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, να μοιραστούμε το τι νιώθει ο καθένας σε σχέση με όλα αυτά που μας απασχολούν από προχθές το βράδυ ή από χθες το πρωί, όσο το έμαθα χθες το πρωί, σε σχέση με την ανήκουστη τραγωδία που έγινε στα Ντέμπη με τη σύγκρουση των δύο τρένων. Όπως είπαμε και χθες, όπως λέχθηκε και χθες το βίντεο που ανέβηκε πρεμιέρα στις 6, κάποια τέτοια περιστατικά είναι πολύ δύσκολα να τα διαχειριστούμε, γιατί αποτελούν περιστατικά συλλογικού πένθους, γιατί ξυπνάνε το συλλογικό τραύμα και γιατί οπωσδήποτε μας απορριθμίζουν πολύ άσχημα συναισθηματικά. Στο χθεσινό βίντεο, το οποίο διαρκεί 50 λεπτά, όσοι δεν το έχετε δει, θα ήθελα να το δείτε εάν θα παρακολουθήσετε σήμερα το live, για να έχουμε έτσι ένα ξεκίνημα κοινό, δηλαδή να έχουμε ήδη πει κάποια πράγματα. Στο χθεσινό βίντεο λέχθηκαν αρκετά πράγματα για το θέμα του φόβου του θανάτου, για την πραγματικότητα του ότι δεν μπορεί κανένας από μας να ελέγξει την επιβίωση του ουσιαστικά, δηλαδή ανά πάσα στιγμή μπορεί ο καθένας από μας να ή να χάσει ο ίδιος τη ζωή του ή αγαπημένα του πρόσωπα να χάσουν τη ζωή τους. Είναι εξαιρετικά τραγικό να υπάρχει αυτός ο ξαφνικός βίαιος θάνατος ανθρώπων οποιασδήποτε ηλικίας. Το γεγονός όμως ότι μέσα στο συμβάν αυτό χάθηκαν πάρα πολλοί φοιτητές και νέοι άνθρωποι, αυτό το καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο πρωτίστως για τους γονείς τους και τους οικείους τους. Αλλά όπως είπαμε και χθες, ξεκινάει μια διαδικασία φοβιών, πολύ δύσκολων συνθήκων ψυχικά, συναισθηματικά και για όλους όσοι είναι γονείς, για όλους όσους βρίσκονται στην ίδια ηλικία. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος στην Κύπρο και στην Ελλάδα που να μην έχει επηρεαστεί ψυχολογικά από τα γεγονότα των ημερών. Οπότε σήμερα είπα να κάνουμε ένα live στις 5 το απόγευμα, ούτως ώστε να μιλήσουμε μεταξύ μας και να, έτσι, να στηρίξουμε ένας τον άλλο. Σας περιμένω.